πέτρα στα νεφρά, στην ουροδόχο κύστη ή στον ουρητήρα, τότε σίγουρα υποφέρετε από συχνούς και έντονους πόνους που μπορεί να γίνουν ανυπόφοροι ή και να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη. Πώς και με ποια μέθοδο αντιμετωπίζουμε τη λυθία σε αποτελεσματικά και ανώδυνα, πότε μπορούμε να γυρίσουμε στην καθημερινότητά μας, πόσο πιθανό είναι να δημιουργηθούν ξανά πέτρες στα νεφρά, στην ουροδόχο κύστη ή στον ουρητήρα, σε λίγο όλες οι απαντήσεις στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Η λύθη του ουροπητικού είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει άνδρες και γυναίκες. Στην Ελλάδα, περίπου το 10% πάσχουν από αυτή την πάθηση, μετά σε ολοένα αυξανόμενη. Πώς λοιπόν συμβαίνει αυτή η πάθηση? Όταν τα ούρα λοιπόν κορεστούν από ουσίες οι οποίες δημιουργούν κρυστάλλους που συσσωρεύονται σε ειζήματα γνωστά και ως πέτρες. Τέτοιες πέτρες λοιπόν μπορούμε να συναντήσουμε σε όλο το ουροπητικό, στους νεφρούς, στην ουροδόχο κύστη αλλά και στους ουρητήρες. Για το θέμα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μας τον δόκτορα Αθανάσιο Μπέκο, ειδικό χειρουργό ουρολόγο στο Διαπαρκανικό Ιατρικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Μούτσο. Με τιμά η υπόσκληση στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τώρα, το θέμα λοιπόν με τις πέτρες είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων και το ερώτημα είναι από τι ακριβώς προκαλούνται και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που τις δημιουργούν. Νομίζω ότι το περιγράψατε με σαφήνεια. Ουσιαστικά τα ούρα είναι ένα διάλειμμα ουσιών και συμπεριφέρεται όπως όλα τα διαλύματα. Θέλω να σας φέρω το απλό παράδειγμα. Όταν διαλύουμε αλάτι σε ένα ποτήρι με νερό, μπορούμε να συνεχίσουμε να ρίχνουμε αλάτι μέχρι ενός σημείου. Από τη στιγμή που θα κορεστεί το διάλειμμα σε αλάτι, τότε αυτό θα σχηματίσει ίζημα στον πάτο του ποτηριού. Το βλέπουμε λοιπόν, διακρίνεται, ενώ προηγουμένως διαλύεται μες στο νερό. Ακριβώς. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ούρα. Όταν τα ούρα κορεστούν σε κάποιες συγκεκριμένες ουσίες, αυτές δημιουργούν κρυστάλλους, οι οποίοι λειτουργούν ως πυρήνας, mm-hmm. πάνω στον οποίο συσσωρεύονται κρύσταλλοι και δημιουργούν μορφώματα, τα οποία, αν τα δει κάποιος μακροσκοπικά, έχουν την όψη και την υφή πέτρας και γι' αυτό το λόγο έχει καθιερωθεί να τα λέμε πέτρες λίθους του ουροπητικού. Είναι λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε, νομίζω, ενδεικτικές του πώς δημιουργούνται ακριβώς οι πέτρες ή αλλιώς οι λίθοι, γιατί βλέπουμε μικροσκοπικά σωματίδια που δημιουργούν πυρήνες, σχηματισμούς. Αυτό που βλέπουμε στις εικόνες είναι κρύσταλλοι διαφόρων ουσιών, κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου, κρύσταλλοι κυστήνης. Mm-hmm. Αυτά είναι ουσιαστικά τα πρόδρομα συστατικά για να σχηματιστούν αντίστοιχες πέτρες. Τα δομικά υλικά που λέμε. Τα δομικά υλικά της mm-hmm. πέτρας, ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Γιατί το νεφρό έχει την ικανότητα να προστατεύει τον εαυτό του από τις πέτρες. Κατά συνέπεια, για να κάνει κάποιος άνθρωπος λίθος του ουροπητικού του, θα πρέπει να πάσχει και το νεφρό. Mm-hmm. Γιατί οι κρύσταλλοι δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, mm-hmm. οι οποίοι όμως δεν σχηματίζουν επάνω τις πέτρες. Άρα είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον να έχουμε ένα διάλειμμα το οποίο θα κορεστεί συγκεκριμένες ουσίες και δεύτερον να αποτύχουν οι προστατευτικοί μηχανισμοί του νεφρού. Άρα λοιπόν, γιατρέ, οι φωτογραφίες που βλέπουμε εδώ και μάλιστα έχουν ακανόνιστα σχήματα είναι, να το πω έτσι, ορισμένες καλοσχηματισμένες, άλλες με πολύ περίεργο σήμα. Από τι έχουν προκληθεί λοιπόν αυτές? Γιατί βλέπουμε πολλά διαφορετικά είδη. Το σχήμα και το μέγεθος δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Κυρίως έχει σημασία η σύσταση του λίθου, mm-hmm. η θέση του λίθου στο ουροπητικό και η σκληρότητά του. Στις πέτρες τις οποίες βλέπουμε, παρότι έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, πολλές από αυτές ο μηχανισμός δημιουργίας τους είναι ακριβώς ο ίδιος. Ουσιαστικά όμως είναι η σκληρότητα λοιπόν εκείνη που παίζει τον ρόλο για την περαιτέρω αντιμετώπιση τους. Για την περαιτέρω, αυτό που ενδιαφέρει τον ασθενή, το τι θα γίνει μετά, έχει να κάνει κυρίως με τη σκληρότητα, με το πού βρίσκονται. Γενικά μας αρέσει να κατατάσσουμε τις πέτρες ανάλογα με τον τρόπο αντιμετώπισης και με τα συμπτώματα σε κατηγορίες ανάλογα με τη θέση τους. Και τις χωρίζουμε σε πέτρες του ανώτερου ουρητικού που αφορούν κυρίως το νεφρό και το ανώτερο τμήμα του ουρητήρα, mm-hmm. το κατώτερο τμήμα του ουρητήρα και τις κύστες. Αυτή η κατάταξη mm-hmm. έχει σημασία γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης. Και ειδικά για τις πέτρες της κύστης,
είναι και διαφορετικός ο μηχανισμός δημιουργίας τους. Συνήθως οι πέτρες της κίστης είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης αρρώστιας. Το συνθέστερο είναι η υπερπλασία του προστάτη, mm-hmm. η οποία προκαλεί απόφαρξη του κατώτου ουροπητικού, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα ούρα στην κίστη. Και αν αυτό επιπλακεί και με λίμωξη, τότε είναι τα μικρόβια τα οποία διασπούν την ουρία, mm-hmm. τα οποία παράγουν ουσίες που είναι υπεύθυνες για να σχηματίσουν πέτρες από στρουβίτη. Γιατρέ, πριν προχωρήσουμε περισσότερο, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ήδη φτιάξει σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα εκείνα τα οποία προκαλούν οι πέτρες σε έναν ασθενή και μάλιστα μπορεί να γίνουν πολύ πολύ επώδυνα. Πέτρες στα νεφρά, στην ροδούχο κίστη ή στον ουρητήρα. Μία πάθηση η οποία προκαλεί μία σειρά από διάφορα και συχνά έντονα συμπτώματα. Η λυθίαση του ουροποιητικού μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον ασθενή κυρίως από τον έντονο πόνο που προκαλεί, γεγονός που γίνεται αιτία για μια επίγουσα επίσκεψη στον ειδικό ουρολόγο. Ο έντονος αυτός πόνος εντοπίζεται κυρίως στην πλάτη. Συχνότερα εμφανίζεται δεξιά ή αριστερά, εκεί δηλαδή που ανατομικά βρίσκονται οι νεφροί, αλλά χωρίς να αποκλείεται ο πόνος να ανακλάται και στη βουβονική χώρα ή το όσχιο. Πρόκειται για ιδιαίτερα οξυπόνο που συχνά παρομοιάζεται με αυτόν του τοκετού και μπορεί να προκληθεί εντελώς ξαφνικά χωρίς να δώσει κανένα σημάδι τις προηγούμενες μέρες. Όταν ο ασθενής υποψιαστεί συμπτώματα λυθίασης, θα πρέπει άμεσα να επισκεφθεί τον ουρολόγο του, ο οποίος με τη σειρά του θα συστήσει τις αντίστοιχες διαγνωστικές επεμβάσεις ώστε να πιστοποιήσει την ύπαρξη λύθου, να προσδιορίσει την ακριβή θέση καθώς και τη σύστασή του. Αυτές οι παράμετροι είναι που ουσιαστικά θα ορίσουν και τη μέθοδο αντιμετώπισης που θα επιλεγεί. Οι εξετάσεις που μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής για τη διάγνωση της λυθίασης ποικίλουν, αλλά οι συνηθέστερες αυτών είναι η ακτινογραφία νεφρών ουρητήρων και κίστης, γνωστή ως και NOC, το υπερηχογράφημα νεφρών, αλλά και η αξονική τομογραφία. Γιατρέ, λοιπόν, πολλά τα συμπτώματα τα οποία βεβαίως προκαλούν οι πέτρες στο ουροπητικό. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσω εγώ από αυτό το οποίο είδαμε σήμερα είναι ότι ο πόνος είναι πάρα πολύ έντονος και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, όταν κάποιος έχει συμπτώματα λυθίασης, θα πρέπει να αναζητήσει τον κατάλληλο γιατρό και την κατάλληλη αγωγή. Βεβαίως. Ο κολικός του νεφρού είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα επεισοδιακή. Ο άρρωστος, ο οποίος έχει κολικό του νεφρού, έχει όψη βαρέως πάσχοντος. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας τρομάζει. Τις περισσότερες φορές δεν κινδυνεύει η υγεία του από τον κολικό. Mm-hmm. Το νεφρό έχει μεγάλες δυνατότητες να αμήνεται στην απόφραξη. Οπότε η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης είναι να μπει διάγνωση, να βεβαιωθούμε ότι όντως είναι κολικός του νεφρού και να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά και ίσως με παυσίπονα. Άρα δηλαδή είναι πιο πολύ ο θόρυβος που προκαλεί παρά η ουσία και η επιδοχή που έχει. Ο κίνδυνος όσον αφορά την υγεία του, mm-hmm. του αρρώστου. Ένας νεφρός μπορεί να μείνει αποφραγμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να πάθει μόνιμες βλάβες, εφόσον βέβαια πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, να μην mm-hmm. συνεπάρχει λίμωξη του νεφρού, να μην είναι μεταμοσχευμένος στο νεφρός κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, στους αρρώστους που εμφανίζονται με κολικό του νεφρού λόγω λυθίασης, δεν είναι επίγουσα κατάσταση η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα, στη συνέχεια με την ησυχία μας διερευνούμε την αιτία Βεβαίως. Και έχουμε την άνεση να σχεδιάσουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Γιατί όπως σας είπα, ανάλογα με το πού είναι η πέτρα, ποιο είναι το μέγεθός της και ποια είναι η σύστασή της, θα πρέπει να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης. Ήθεστε, γιατρέ, πολύ ασθενείς να είναι εκείνοι που θα υποδείξουν στον γιατρό τους τον τρόπο αντιμετώπισης μιας πέτρας στο ουροπητικό. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει για τη μέθοδο αντιμετώπισης? Ναι, όντως, αυτό συμβαίνει. Πολύ συχνά έρχονται στο ιατρείο ασθενείς και λένε ότι ενημερωθήκαμε από διάφορες πηγές ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνω καλά από την πέτρα μου είναι με το λέιζερ και θέλω γιατρέ να χειρουργηθώ με το λέιζερ mm-hmm. ή με κάποια άλλη μέθοδο. Αυτό δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος να είναι καλός για όλες τις πέτρες και να είναι ο καλύτερος αυτός.
γενικά, χωρίζοντας σε κατηγορίες, ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από πληθείας θα πρέπει να επιλέξει, μάλλον ο γιατρός του θα πρέπει να επιλέξει από διάφορες μεθόδους. Αυτές είναι οι εξής. Είναι η εξωσωματική λιθοτριψία, ναι. Είναι η ενδοσκοπική λιθοτριψία, η οποία για τους λίθους του κατώτερου πητικού, δηλαδή της κίστης και του ουτήρα, γίνεται κιστοσκοπικά και ουρτυροσκοπικά. Ναι. Και είναι και η λιθίαση του ανώτερου πητικού, η οποία παραδοσιακά αντιμετωπιζόταν με ανοιχτή χειρουργική και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζεται με διαδερμική λιθοτριψία. Το ποια μέθοδος θα επιλέγει έχει να κάνει με την κάθε περίπτωση και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση μία μέθοδος που να τα κάνει όλα. Άρα, εκείνο που θα πρέπει να αναζητήσει ο ασθενής δεν είναι την καλύτερη μέθοδο. Θα πρέπει να αναζητήσει το κέντρο, το οποίο μπορεί να του παρέχει όλες αυτές τις μεθόδους, έτσι ώστε το κριτήριο για την επιλογή να είναι το καλό του ασθενούς και όχι τι είναι διαθέσιμο και τι μας βολεύει. Καταρχάς, θέλω να μείνω λιγάκι στο γεγονός αυτό, το ότι θα πρέπει εκεί που θα απευθυνθεί ένας ασθενής να υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι. Και το λέω αυτό γιατί οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν και συνδυαστικά μεταξύ τους προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την διάσπαση και αφαίρεση των λίθων από το οποιοδήποτε σημείο του ουροπητικού. Ναι, σκοπός του χειρουργείου είναι αυτός. Για να πούμε ότι αυτό που ζητάει ο άρρωστος και αυτό που θέλουμε και εμείς είναι μετά το πέρας του χειρουργείου ο ασθενής να είναι ελεύθερος λίθου. Και συνήθως, ειδικά για τις πέτρες του ανώτερου ουροπητικού, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό αυτών των όλων αυτών των μεθόδων. Όλων αυτών των μεθόδων. Άρα, αυτό είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, η λιθίαση του ουροπητικού αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένα κέντρα, κέντρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν το σύνολο των τεχνικών, και έχουν και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Τώρα, γιατρέ, προηγουμένως αναφερθήκατε στην εξωσωματική λιθοτριψία, στην διαδερμική λιθοτριψία και στην ενδοσκοπική λιθοτριψία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε την πρώτη περίπτωση, την εξωσωματική λιθοτριψία. Πότε και πού χρησιμοποιείται και σε ποιες περιπτώσεις? Η εξωσωματική λιθοτριψία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως για τους λίθους του ανώτερου ουροπητικού, δηλαδή για τις πέτρες που βρίσκονται μέσα στο νευρό. Με ποσοστά τα οποία αγγίζουν το 80% και τα ποσοστά αυτά πέφτουν όσο χαμηλότερα εντοπίζεται η πέτρα. Για λίθους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο νεφρό αλλά είναι στον κάτω κάλικα, ειδικά αν η γωνία η οποία σχηματίζει ο κάτω κάλικας με τον ουρτήρα είναι πολύ οξία, άρα ακόμα και αν έχουμε μια επιτυχημένη λιθοτριψία είναι δύσκολο να φύγουν τα συγκρίματα, τα ποσοστά αυτά το 80% μειώνεται πάρα πολύ. Για λίθος του ουρητήρα, ειδικά για το κατώτερο τριμόριο, τα ποσοστά επιτυχούς λιθοτριψίας πέφτουν στο 10%. Άρα, για πέτρες του ανώτερου ουρητικού, που δεν ανήκουν στις δύο τελευταίες κατηγορίες, οι οποίες δεν είναι πολύ σκληρές και δεν είναι και πολύ μαλακές, και σκληρότητα είναι κάτι που μπορούμε να τη μετρήσουμε πάρα πολύ εύκολα με την αξονική τομογραφία, μετράται σε μονάδες Hausfeld. Για αυτές τις πέτρες που είναι από 500 έως 1000 Hausfeld, και βρίσκονται στο ανώτερο ουρπητικό, η πρώτη επιλογή, η πρώτη θεραπευτική μας επιλογή είναι η εξωσωματική λιθοτριψία. Μάλιστα. Τώρα, όταν μιλάμε για εξωσωματική λιθοτριψία, πώς αυτή επιτυγχάνεται, για να καταλάβουμε και πώς λειτουργεί η τεχνική αυτή. Και παράλληλα, θα βλέπουμε και το βίντεο, το οποίο θα ήθελα παρακαλώ να μας περιγράφετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μια μέθοδος η οποία δεν απαιτεί αναισθησία. Ο άρρωστος αντιμετωπίζεται σαν εξωτερικός ασθενής, one day clinic δηλαδή. Είναι σχετικά επώδυνη, αλλά όχι τόσο ώστε κάποιος να υποφέρει. Για να κάνει κάποιος εξωσωματική λιθοτριψία, πέρα από το ότι θα πρέπει να ενδείκνεται, θα πρέπει να μην έχει διαταραχές πήξης και να μην έχει υπέρταση. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα συζητήσει ο γιατρός του και θα του υποδείξει τι πρέπει να κάνει για να προετοιμαστεί για τη λιθοτριψία. Βασικοί παράγοντες αυτοί προκειμένου να υποβληθεί σε μια τέτοια μέθοδο. Βεβαίως, ναι. Διακεί ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της πέτρας
από 20 λεπτά μέχρι μισή ώρα και στη συνέχεια ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του με παυσίπονα. Για τις πρώτες ημέρες συνήθως έχει αιματουρία, η οποία υποχωρεί αυτόματα και στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες έχουμε μεγάλες πέτρες, οι οποίες περιμένουμε ότι θα σπάσουν σε πολλά θράσματα, ναι, και τα οποία θα πρέπει να αποβληθούν από τον ουρητήρα, πολλές φορές μπορεί ο γιατρός να ζητήσει από τον άρρωστο να του τοποθετήσει ένα εσωτερικό στέντ στον ουρητήρα. Ένα σωληνάκι δηλαδή, το οποίο παρακάμπτει τον ουρητήρα, μπαίνει μέσα από τον ουρητήρα. Ένα απλό σωληνάκι, το οποίο ξεκινάει από τον νεφρό και φτάνει μέχρι την κίστη του. Μάλιστα. Τοποθετείται ενδοσκοπικά, δεν φαίνεται τίποτα εξωτερικά. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει στη δουλειά του. Παραμένει για άλλο τι άλλο διάστημα, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό θα το συζητήσει με τον γιατρό του και αφαιρείται ενδοσκοπικά. Είπατε προηγουμένως λοιπόν για την εξωσωματική λιθοτριψία, ότι αυτή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσει κάποιο άλγος, κάποιο πόνο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν στο βίντεο μας ότι ο ασθενής ξαπλώνει, δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση χειρουργική προφανώς. Και θέλω λίγο να μου εξηγήσετε λοιπόν τι συμβαίνει στο βίντεο αυτό, δηλαδή πώς ακριβώς καταστρέφονται οι λίθοι, πώς διασπώνται οι λίθοι. Το μηχάνημα το οποίο βλέπετε στην οθόνη ονομάζεται εξωσωματικός λιθοτρίπτης. Αποτελείται από δύο κύρια μηχανήματα. Το ένα είναι ο μηχανισμός στόχευσης της πέτρας, ο οποίος γίνεται με υπέρηχο ή με ακτινογραφίες. Άρα θα πρέπει, δεν απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες είναι εγκυμονούσες. Μάλιστα. Υπάρχει περιορισμός δηλαδή τέτοιος. Ναι, υπάρχει περιορισμός για την εξωσωματική λιθοτρυψία. Το ένα κομμάτι του μηχανήματος είναι αυτό, η στόχευση. Και το δεύτερο αποτελείται από το βαλιστικό λιθοτρίπτη, ο οποίο είναι μια πηγή οστικών κυμάτων, η οποία μεταφέρει οστικά κύματα μέσα στο σώμα, τα οποία επικεντρώνονται στο λίθο και τον σπάνε. Δηλαδή πρόκειται για έναν παλμό, να το πούμε έτσι, ένα απλά. Ένα παλμό. Ο οποίος σπάει την πέτρα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σε παρένθεση, ο άρρωστος αισθάνεται ένα παλμό στη μέση του, ένα χτύπημα. Μια ελαφρά πίεση, να το πούμε έτσι. Ναι, σαν πίεση. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα ακούει και τον ήχο, ένα χαρακτηριστικό κλικ που κάνει το μηχάνημα όταν παράγει τον παλμό. Το μηχάνημα αυτό, όταν εφαρμόζεται πάνω στον ασθενή, εκτός από την πίεση, υπάρχουν κλίμακες ανεκτικότητας λοιπόν σε αυτόν τον παλμό? Υπάρχει τέλος πάντων κάποιο ποσοστό στο οποίο ναι, άλλοι αντέχουν και άλλοι όχι? Φυσικά. Δεν μπαίνει σε κάποιο μηχάνημα και τον κλειδώνουμε. Είναι ο γιατρός δίπλα του, ο οποίος σταδιακά αυξάνει την ένταση, τη δύναμη δηλαδή των παλμικών κυμάτων, σε συνεννόηση, σε επαφή πάνω με τον ασθενή, μέχρι το σημείο στο οποίο είναι με ένα αρκετά δυνατά ώστε να σπάσουν την πέτρα, αλλά είναι και καλά ανοιχτά από τον άρρωστο. Και πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι λοιπόν αυτή η μέθοδος προκειμένου να σπάσει πέτρα και βεβαίως από εκεί και έπειτα να πάρει τον δρόμο για να βγει, να εξωτερικευθεί? Στις σωστές πέτρες και στο σωστό άρρωστο είναι η πρώτη μας επιλογή. Άρα λειτουργείται κλιμακωτά σε ό,τι αφορά τις μεθόδους αντιμετώπισης των πετρών στο οροπεδικό. Δεν είναι ότι ξαφνικά πάτε για το χειρουργείο ή πάτε για την ενδοσκοπική μέθοδο. Προσπαθούμε πάντοτε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, να λύσουμε το πρόβλημα με τη μέθοδο η οποία είναι λιγότερο επεμβατική, με τη μέθοδο εκείνη με την οποία ο ασθενής θα χάσει τις λιγότερες εργατόρες, ας το πούμε έτσι. Γιατρέ, έχει πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβει και ο τηλεθεατής ο οποίος μας παρακολουθεί, να δούμε λίγο το μηχάνημα αυτό, τον λιθοτρίπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή σπάει μια πέτρα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι το μοντέλο του λιθοτρίπτη, όπως αναπτύχθηκε στο εργαστήριο, και βλέπετε ότι ουσιαστικά υπάρχει μέσα σε ένα θάλαμο με νερό μια πέτρα, η οποία σπάει με τα βαλιστικά κύματα που δημιουργεί η πηγή. Τελείως διαφορετικό από τα σύγχρονα μηχανήματα, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή για να οπτικοποιήσει κάποιος το αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η εξωσωματική λιθοτριψία. Της λειτουργίας του μηχανήματος. Μέχρι εδώ καλά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο ασθενής δεν γίνεται καλά με την εξωσωματική λιθοτριψία, τι άλλες επιλογές έχει, τι μπορεί να κάνει?
αυτό εξαρτάται πάλι από τη θέση της πέτρας. Mm-hmm. Πέτρες οι οποίες βρίσκονται μέσα στην κίστη αντιμετωπίζονται συνήθως με κίστοσκοπικά, με διάφορα εργαλεία. Αυτό μπορεί να είναι λιθοτρίπτης υπερήχων, μπορεί να είναι λέιζερ λιθοτρίπτης, mm-hmm. μπορεί να είναι βαλιστικός λιθοτρίπτης ή παλιότερο πιεζοηλεκτρικός λιθοτρίπτης. Οι πέτρες του κατώτερου υπητικού συνήθως συνδυάζονται, η επέμβαση συνήθως τη συνδυάζουμε με το να λύσουμε και το αίτιο που τους προκάλεσε. Δηλαδή, αν η δημιουργία της πέτρας οφείλεται σε υπερπλασία του προστάτη, ναι. ταυτόχρονα συνήθως διορθώνουμε και την υπερπλασία του προστάτη. Α, 2-1 λοιπόν. 2-1. Στις περιπτώσεις στις οποίες η πέτρα βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του υπητικού, η επέμβαση η οποία κάνουμε λέγεται ουτεροσκοπική λιθοτριψία. Κατά την επέμβαση αυτή, ο γιατρός με ένα λεπτό ενδοσκόπιο μπαίνει από την ουρίθρα του αρρώστου στην κίστη. Mm-hmm. Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση πάντοτε προωθεί το ενδοσκόπιο μέσα στον ουρητήρα, φτάνοντας στο σημείο της πέτρας, να βλέπει την πέτρα και υπό όραση μπορεί να σπάσει την πέτρα. Συνήθως σε αυτές τις επεμβάσεις χρησιμοποιούμε το λιθοτρίπτη λέιζερ. Όπως αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, γιατρέ. Τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι με ένα λέιζερ χτυπάμε την πέτρα και την διαλύουμε σε πολύ πολύ μικρότερα σωματίδια. Σε πολύ μικρά κομμάτια. Mm-hmm. Με αυτό το λιθοτρίπτη ο στόχος είναι να κάνουμε την πέτρα σκόνη έτσι ώστε να μην έχουμε υπολοιματική λιθίεση κομμάτια τα οποία χρειάζεται να τα βγάλουμε ένα-ένα. Και αυτό βοηθάει στο να τελειώνει η επέμβαση πολύ πιο γρήγορα, αλλά κυρίως το να μην τραυματίζει το ουρητήρας. Από συγκρίματα τα οποία τραβώντας τα μπορούν να δημιουργήσουν πληγές στον ουρητήρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν θέλουμε πληγές στον ουρητήρα, γιατί η βασικότερη επιπλοκή αυτών των επεμβάσεων ναι. είναι τα λεγόμενα στενώματα του ουρητήρα. Mm-hmm. Φράξει δηλαδή ο ουρητήρας. Να φράξει. Mm-hmm. Τα στενώματα δημιουργούνται με δύο τρόπους. Είτε λόγω του ερεθισμού που προκαλεί η πέτρα αυτή καθ' αυτή, είτε από ιατρικούς χειρισμούς. Ένας ιατρικός χειρισμός που προκαλεί στενώματα είναι η εξωσωματική λιθοτριψία για λίθος του ουρητήρα. Ναι. Και το δεύτερο είναι η επέμβαση για να βγάλουμε την πέτρα. Αν κατά τη διάρκεια της επέμβασης δημιουργήσουμε μια πληγή, mm-hmm. η πληγή αυτή θα κλείσει με ουλή. Αν η ουλή δημιουργηθεί κυκλωτερός, θα μικρύνει τον αυλό. Άρα θα είναι δύσκολο να περάσουν τα ούρα, με αποτέλεσμα να πρεστεί το νεφρό μας και σε βάθος χρόνου να κάνουμε νεφρική ανεπάρκεια, να χάσουμε δηλαδή αυτό το νεφρό. Η πέτρα λοιπόν υποθέτουμε ότι είναι μεγαλύτερη από τη δίδα του ουρητήρα και μπαίνει ένα λέιζερ όπως αυτό το οποίο είδαμε, την σπάει, την διαλύει και μετά το ερώτημα είναι αν έχουμε περισσότερες από μία πέτρες, η διάσπασή τους και η αφαίρεσή τους μπορεί να γίνει σε μία συνεδρία ναι. ή σε περισσότερες. Τις περισσότερες φορές γίνεται σε μία συνεδρία. Πολύ σπάνια θα χρειαστεί να γίνει, να είναι τόσο μεγάλη η μάζα τον λίθο που να χρειαστεί να γίνει σε επαναληπτική λιθοτριψία. Να δούμε όμως... Αυτό αφορά, όπως σας είπα, τους λίθους της κατώτερης μοίρας του ουρητήρα. Mm-hmm. Οι πέτρες οι οποίες βρίσκονται ψηλότερα στον ουρητήρα έχουν ιδιαιτερότητες, με την έννοια ότι εκεί ο ουρητήρας είναι ακόμα πιο ευαίσθητος σε κακώσεις και δεν είναι καλά προσβάσιμος με το ημιάκαμπτο ουρητηροσκόπιο το οποίο συνήθως χρησιμοποιούμε. Αυτές τις πέτρες συνήθως τις προσεγγίζουμε με τα λεγόμενα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια. Είναι ακόμα πιο λεπτά εργαλεία, ναι. τα οποία υποχρεωτικά δουλεύουν με το λέζερ, δεν δουλεύουν ενώ το ημιάκαμπτο μπορεί να δουλέψει και με το βαλιστικό. Mm-hmm. Και έχουν τη δυνατότητα, ακόμα και αν η πέτρα φύγει στο νεφρό, με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να μπούμε μέσα στο νεφρό, να την ξαναπιάσουμε και να τη σπάσουμε μέσα στο νεφρό. Φτάνει βέβαια το μέγεθός της να είναι σχετικά μικρό. Επειδή τα εργαλεία αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά, ναι. οι ίνες τις οποίες χρησιμοποιούν είναι επίσης πολύ λεπτές και κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα δεν μπορούν να σπάσουν μεγάλες πέτρες, για να το πούμε απλά. Γιατί στην οθόνη μας όμως τώρα βλέπουμε αυτό το οποίο περιγράφεται ουσιαστικά, το ενδοσκόπιο που στο τέλος, στην άκρη του, έχει μία αρπάγη, μία θηλιά να το πω έτσι, καθώς και ένα λέιζερ. Περιγράψτε μας ακριβώς τι συμβαίνει εδώ. Ναι, τα εργαλεία που μπορούμε να προωθήσουμε μέσω του ουρητηροσκοπίου ουσιαστικά ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Mm. Είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να σπάσουμε την πέτρα
Και τα εργαλεία συλλήψεως. Ουσιαστικά είναι αυτή η αρπάγη που είδαμε στο βίντεο. Μπορεί να έχει αυτή τη μορφή, να μοιάζει με καλάθι, με μπάσκετ. Και τα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να πιάσουμε την πέτρα για να την αφαιρέσουμε, να αφαιρέσουμε τα συγκρίματα. Ή μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε απλά να αλλάξουμε θέση στην πέτρα για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, να μπορούμε να τη σπάσουμε πιο εύκολα. Όλη αυτή η διαδικασία για την ουρετηροσκόπηση, πώς γίνεται, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποια μέθη ο ασθενής? Αυτές είναι επεμβάσεις για τις οποίες χρειάζεται αναισθησία. Mm-hmm. Για τις πέτρες του κατώτερου ουρεπιτικού που γίνονται με το ημιάκαμπτο ουρετηροσκόπιο, μπορούν να πραγματοποιηθούν με περιοχική αναισθησία, από τη μέση και κάτω που λένε οι άρρωστοι. Για τους λίθους του ανώτερου ουρεπιτικού χρειάζεται ο άρρωστος περισσότερες φορές να πάρει γενική αναισθησία. Μπορούν να γίνουν σαν day clinic, με βραχία νοσηλεία δηλαδή. Με βραχία νοσηλεία. Ναι. Να έρθουν δηλαδή να χειρουργηθούν και να φύγουν την ίδια μέρα το απόγευμα. Mm-hmm. Και αυτό αφορά την πλειοψηφία των λίθων, ειδικά αν είναι μικρές πέτρες και χαμηλά. Mm-hmm. Κάποιες φορές όμως ο γιατρός θα ζητήσει από τον άρρωστο να παραμείνει μέσα στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Εάν τα υπολείμματα αυτά, τα οποία θα μείνουν από την πέτρα στο νεφρό, παραμείνουν εκεί διότι δεν είναι ικανή η αρπάγη να τα συλλάβει, να τα αφαιρέσει, τι ακολουθείτε, ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει και πιθανότητα καταρχάς? Κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έγινε λάθος με επιλογή της μεθόδου. Mm-hmm. Οπότε δεν μας συμβαίνει συχνά. Στην περίπτωση, λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε όμως, στην περίπτωση που όλες οι πέτρες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ουρετηροσκοπικά. Υπάρχουν πέτρες οι οποίες είναι μεγάλες σε μέγεθος, πάνω από 2 εκατοστά. Mm-hmm. Υπάρχουν πέτρες οι οποίες είναι πολύπλοκες όσον αφορά το σχήμα τους, γιατί ο χώρος στον οποίο αποχετεύονται τα ούρα μέσα στο νεφρό δεν είναι μια ενιαία κοιλότητα. Είναι ένας λαβύρινθος χώρων, ο οποίος μπορεί να έχει πέτρες σε διαφορετικά διαμερίσματα. Και βεβαίως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Και όταν είναι συνδεδεμένες μαζί τους, έχουν μια ειδική ονομασία, τότε λέγονται κοραλιοειδείς λίθοι, γιατί μοιάζουν με κοράλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επέμβαση πρώτης εκλογής παλαιότερα, mm-hmm, ήταν αναγκαστικά η νεφρολιθοτομή, δηλαδή η ανοιχτή επέμβαση, η οποία όμως έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα. Είναι μια μεγάλη και βαριά επέμβαση, η οποία απαιτούσε πολλές μέρες νοσηλείας, είχε νοσηρότητα. Και τι επιπλοκές θα μπορούσε να έχει αυτή έναντι της ουρετηροσκόπησης? Θα ήθελα να τη συγκρίνω περισσότερο με τη διαδερμική λιθοτριψία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Έχει υψηλή νοσηρότητα. Αλλάζει την εικόνα του σώματος, γιατί κάτι συνήθως γίνεται με μια τομή στη μέση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να απονευρώνει το μυϊκό τείχομα, ναι, και να αλλάζει το σχήμα του σώματος. Δηλαδή, ο άρρωστος μετά από αυτή την επέμβαση, αν κάτσει όρθιος στον καθρέφτη με τα χέρια του ανοιχτά, βλέπει το σώμα του στη μέση, αντί να κάνει... Παραμορφώνεται ουσιαστικά. Ναι, υπάρχει μια μικρή παραμόρφωση. Μάλιστα. Συνήθως αποφεύγουμε να μιλάμε γι' αυτό. Αποφεύγουμε να ενημερώνουμε τους αρρώστους για αυτά τα προβλήματα εισαγωγικά, γιατί τα θεωρούμε μη σημαντικά και δευτερεύοντα. Έχουμε μάθει όμως ότι οι άρρωστοι τα προσέχουν αυτά τα πράγματα και τους απασχολούν. Πολύ. Γενικά είναι μια επέμβαση την οποία την έχουμε εγκαταλείψει πλέον. Mm-hmm. Εκείνο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτές οι πέτρες είναι με τη διαδερμική λιθοτριψία. Θα έρθουμε σε αυτήν. Προηγουμένως όμως θέλω λιγάκι να μείνουμε στα σύν της ουρετηροσκόπησης, να τα δούμε λοιπόν ένα προς ένα. Η προσέγγιση υπό άμεση όραση στο λίθο σε οποιοδήποτε σημείο του. Άρα λοιπόν βλέπετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Ναι, η ουρετηροσκοπική λιθοτριψία για να μπορέσεις να σπάσεις και να βγάλεις την πέτρα θα πρέπει να φτάσεις να τη δεις. Μάλιστα. Παράλληλη διάσπαση με λέιζερ ή αφαίρεση του λίθου? Και στις δύο περιπτώσεις εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή ο άρρωστος να είναι ελεύθερος λίθου, mm-hmm, να πάει σπίτι του και να είναι καλά. Η επιστροφή βεβαίως του ασθενούς την ίδια ημέρα στο σπίτι του
αλλά και οι λιγοστές μέρες που θα πρέπει να αφιερώσει στο κρεβάτι ίσως ή στις δραστηριότητες του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι λυθίες του παιδικού αφορά πολύ συχνά νέα άτομα. Ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, μητέρες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά και δεν έχουν την πολυτέλεια να κάτσουν άρρωστοι είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι. Άρα η ταχύτητα στην ανάρρωση και το άμεσο αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατρέ, ιδανική για λίθους στον κάτω πόλο του νεφρού είναι κάτι το οποίο το θίξατε, δηλαδή αφορά την θέση της πέτρας στο νεφρό και βεβαίως αν είναι προσβάσιμη ή όχι. Η εύκαμπτη ουτιοσκόπηση για λίθους οι οποίοι είναι μικροί, κάτω από 2 εκατοστά, είναι η επέμβαση πρώτης εκλογής για λιθιάσεις του κάτω πόλου του νεφρού, οι οποίες ακόμα και αν είναι... Ακόμα και αν μπορούμε να τις πάσουμε με εξωσωματική λιθοτριψία, ναι, πολλές φορές δεν το κάνουμε γιατί δεν μπορούν να αποβληθούν τα συγκρήματα. Μάλιστα. Απουσία νοσηρότητας και τέλος τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας είναι πάλι δύο τελευταία χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου. Αυτό είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, η επιτυχία. Ότι ο άρρωστος χειρουργείται, βγαίνει πέτρα και πηγαίνει σπίτι του και συνεχίζει τη ζωή του. Λοιπόν, συζητήσαμε για την εξωσωματική λιθοτριψία και για την ουρετεροσκόπηση. Σε κάθε περίπτωση αυτές, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, χρησιμοποιούνται και κλιμακωτά προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την αφαίρεση και την διάσπαση των πετρών. Οι πέτρες στο ουροπητικό μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε άτομο, άντρα ή γυναίκα, οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και οποιοδήποτε σωματικού βάρους και σωματοδομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, οι λίθοι, οι πέτρες δηλαδή, μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό σχήμα, ένα ακανόνιστο σχήμα από το σύνηθες σχήμα και να είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους, ειδικά σε άτομα τα οποία μπορεί να είναι παχύσαρκα ή να παρουσιάζουν κάποια δυσπλασία στο σκελετό τους. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές απαιτείται και μια ειδική αντιμετώπιση. Γιατρέ, τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παχύσαρκος και αντιμετωπίζει ένα λίθο, μια πέτρα στα νεφρά ή στο ουροπητικό που δεν έχει το κανονικό σχήμα, ένα στρογγυλό σχήμα ή τέλος πάντων αναφέρεται προηγουμένως στους κοραλιόμορφους λίθους. Κοραλιοειδής λίθος. Κοραλιοειδής. Ναι. Οι παχύσαρκοι για μας ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ασθενών. Για κάποιους ειδικούς λόγους. Πρώτον, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με εξωσωματική λιθοτριψία. Και ο λόγος δεν είναι ότι είναι απλά παχύσαρκοι, είναι επειδή η εστιακή απόσταση του εξωσωματικού λιθοτρίπτη είναι συγκεκριμένη και περιορισμένη. Όταν η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη, δηλαδή η απόσταση από το δέρμα μέχρι την πέτρα, είναι μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, τότε δεν μπορούμε να στοχεύσουμε την πέτρα. Δεν φτάνουν δηλαδή τα οστικά κύματα. Δεν φτάνουν τα οστικά κύματα, ναι. Μάλιστα. Και σαφώς είναι πολύ κακή υποψήφη για μια ανοιχτή επέμβαση, γιατί έχουν πολλές και σοβαρές επιπλοκές. Όχι μόνο τοπικές από την επέμβαση, αλλά και από το αναπνευστικό τους. Άρα τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση η μοναδική τους λύση είναι να υποβληθούν σε μια επέμβαση που λέγεται διαδερμική λιθοτριψία, η οποία δεν αφορά μόνο τους παχύσαρκους, αφορά όπως είπατε και ανθρώπους οι οποίοι για άλλους λόγους δεν μπορούν να υποβληθούν σε εξωσωματική λιθοτριψία, επειδή για παράδειγμα έχουν μια πολύ σοβαρή κύφωση, όπως είναι οι άρρωστοι με χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία επηρεάζουν το σκελετό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επέμβαση πρώτης εκλογής, όπως επίσης και σε όλους τους άλλους αρρώστους οι οποίοι έχουν μεγάλες και πολύπλοκες πέτρες, είναι η λεγόμενη διαδερμική λιθοτριψία. Όταν μιλάτε λοιπόν για διαδερμική λιθοτριψία, τι ακριβώς είναι αυτό για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αυτής, εκείνο που ουσιαστικά κάνουμε είναι ότι με τη βοήθεια υποακτινοσκοπική καθοδήγηση κάνουμε μία ένεση στο νεφρό από την πλάτη του αρρώστου. Μάλιστα. Το δρόμο της ένεσης, το τρακ της ένεσης, το διαστέλουμε, αυξάνουμε δηλαδή τη διάμετρό του, τόσο ώστε να χωρέσει μέσα από τον αυλό που δημιουργείται να περάσει ένα εργαλείο που λέγεται νεφροσκόπιο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών νεφροσκόπια. Ναι. Και με το ενδοσκόπιο αυτό μπαίνουμε μέσα στο νεφρό, φτάνουμε μέχρι την πέτρα, όπως και με την ουρτιοσκόπηση, τις πάμε και βγάζουμε τα κομμάτια της. Γιατρέ, λοιπόν, διαδερμική λιθοτριψία και περνάμε πλέον σε αυτό το βίντεο το οποίο μας δείχνει και αποτυπώνει ουσιαστικά τη διαδικασία. Ένας ασθενής ο οποίος είναι εξαπλωμένος πάνω σε ένα χειρουργικό κρεβάτι και στο πίσω μέρος της πλάτης του υπάρχει μία τρύπα, μία οπή. Πείτε μου λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει.
αυτή είναι η τρύπα την οποία δημιουργεί ο γιατρός με μια μικρή τομή στην πλάτη του αρρώστου, η οποία έχει μήκος μικρότερο από ένα εκατοστό. Γενικά το μέγεθος της τρύπας που θα κάνουμε έχει μεγάλη σημασία. Εξαρτάται από τα εργαλεία που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως. Και έχει μεγάλη σημασία για την νοσηρότητα της επέμβασης. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά όλες οι επιπλοκές της επέμβασης προέρχονται από αυτή την τρύπα. Η κυριότερη επιπλοκή είναι η αιμορραγία και όσο μικρότερη είναι η τρύπα που κάνουμε, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να έχει κάποιος άρρωστος με μεταγχειρητική αιμορραγία τέτοια, η οποία θα αυξήσει την νοσηρότητά του. Δηλαδή θα χρειαστεί μεταγγίσεις ή θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο περισσότερο από μία ώρα. Περισσότερο από μία ημέρα, με συγχωρείτε. Μία ώρα είναι πάρα πολύ λίγο για διαδρομική λειτουργία. Ίσως να ήταν τόσο η διάρκεια της επέμβασης. Συνήθως διάρκεια περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα... Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον ασθενή, μέσα από αυτή την μικρή διατομής τρύπα και από εκεί και έπειτα λοιπόν τι ακολουθεί. Χρησιμοποιούμε τον αυλό που έχουμε δημιουργήσει, την τρύπα σε εισαγωγικά. Το ενδοσκόπιο μπαίνει μέσα στο νεφρό και μετά φτάνουμε μέχρι το λίθο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφόρων ειδών λιθοτρύπτες για να σπάσουμε την πέτρα. Αν χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο άκαμπτο νεφροσκόπιο, το οποίο είναι ένα σχετικά μεγάλο σε διάμετρο εργαλείο. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μας βεβαίως. Ναι. Συνήθως προτιμούμε να χρησιμοποιούμε έναν λιθοτρύπτη που λέγεται υπέρηχο λιθοτρύπτης. Είναι ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί, σπάει την πέτρα χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα. Mm-hmm. Το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, πάρα πολύ γρήγορο και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ρουφάει τα συγκρίματα τα οποία το ίδιο δημιουργεί. Άρα δεν μένουν μέσα στο νεφρό θραύσματα λίθου. Παράλληλα γίνεται αυτή η διαδικασία. Ταυτόχρονα. Mm-hmm. Το σπάσιμο της πέτρας και η αναρρόφηση γίνονται ταυτόχρονα. Στις περιπτώσεις αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με άκαμπτα εργαλεία και ουσιαστικά μόνο με το κλασικό νεφροσκόπιο. Το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορεί να φτάσει πάντοτε σε όλες τις πέτρες γιατί ο χώρος είναι πολύπλοκος. Εάν χρειαστεί το νεφροσκόπιο να στρίψει. Όπως βλέπουμε και εδώ στο βίντεο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, βλέπουμε λοιπόν το νεφροσκόπιο το οποίο κάμπτεται προκειμένου να φτάσει στο σημείο. Αυτό είναι το λεγόμενο εύκαμπτο νεφροσκόπιο. Δυστυχώς από αυτό το εργαλείο δεν μπορεί να περάσει υπέρηχος λιθοτρύπτης, άρα αναγκαστικά χρησιμοποιούμε το λέιζερ λιθοτρύπτη. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε παράλληλη και ταυτόχρονη αναρρόφηση. Όχι. Θα πρέπει να σπάσουμε την πέτρα σε όσο το δυνατόν μικρότερα κομμάτια και αν μείνουν πολυματική λιθίαση, θα πρέπει μετά να τα αφαιρέσουμε με τις συσκευές σύλληψης για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Έχουμε όμως διαφορετικά νεφροσκόπια τα οποία παρατηρώ εδώ. Εκτός από τα εύκαμπτα τα οποία τα βλέπουμε και αυτά, δίπλα έχουμε μια φωτογραφία η οποία μας δείχνει τρία διαφορετικά άκαμπτα νεφροσκόπια. Και μάλιστα όλα είναι διαφορετικού πάχους. Πείτε μου δύο λόγια γι' αυτά. Το πρώτο που βλέπουμε τέρμα αριστερά είναι το κλασικό νεφροσκόπιο το οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Το μεσαίο είναι το νεφροσκόπιο που χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα. Και το τρίτο στη σειρά είναι το λεγόμενο ultra mini. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό εργαλείο το οποίο μας δίνει δυνατότητες να, ειδικά σε πολύπλοκες λιθιάσεις, να τελειώσουμε την επέμβαση με μία φορά. Ποιο είναι το πλεονέκτημά του, είναι πάρα πολύ λεπτό. Και πού το χρησιμοποιούμε. Σε πέτρες του κάτω πόλου του νεφρού, ναι. Στις οποίες είναι σχετικά μεγάλες ή είναι πολύ δύσκολο να τις φτάσουμε με το εύκαμπτο ουτεροσκόπιο για το οποίο μιλήσαμε πριν, ή για πέτρες οι οποίες βρίσκονται σε πολλά σημεία μέσα στο νεφρό, σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάμε πάντοτε με το μεγάλο νεφροσκόπιο και στις πέτρες που δεν μπορούμε να φτάσουμε με το μεγάλο νεφροσκόπιο, δεν μπορούμε να φτάσουμε με το εύκαμπτο, θα χρειαστεί για κάθε μία από αυτές να κάνουμε καινούργιο αυλό, καινούργια τρυπούλα. Και όλα αυτά στην ίδια συνεδρία. Στην ίδια συνεδρία. Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερες από δύο ή τρεις τρυπούλες, mm-hmm. έτσι ώστε τελειώνοντας το χειρουργείο να έχουμε αφαιρέσει όλες τις πέτρες και να μην χρειαστεί ο άρρωστος να ξανάρθει για δεύτερη ή για τρίτη συνεδρία. Για τρίτο χειρουργείο δηλαδή. Για δεύτερο ή τρίτο χειρουργείο. Πολλοί μπορεί να σας ρωτήσουν, γιατρέ, γιατί θα πρέπει να επιλέξουν την διαδερμική νεφρολιθοτριψία έναντι μιας παραδοσιακής χειρουργικής μεθόδου
που βεβαίως σημαίνει ότι θα χειρουργηθεί το νεφρό όπως συμβαίνει πάντοτε, δηλαδή με τον υστέρι και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία δεν μπορεί να τα επεκαλύψει ανοιχτή επέμβαση. Πρώτο κύριο και βασικότερο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πέτρα είναι υποψήφιος να ξανακάνει στη ζωή του. Mm-hmm. Η διαδερμική λιθοτριψία μπορεί να επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Δεν δημιουργεί βλάβες στο νεφρό. Η ουλή που δημιουργεί ο αυλός αυτός που κάνουμε για να προσεγγίσουμε την πέτρα είναι μικρότερος από την ουλή που δημιουργεί η εξωσωματική λιθοτριψία. Τόσο μικρή. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι και η εξωσωματική λιθοτριψία δεν είναι άμερη επιπλοκών και προβλημάτων, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επαναλάβουμε άπειρες φορές επειδή δεν είναι χειρουργείο. Mm-hmm. Ένας άγρος δεν μπορεί να χτυπήσει τον νεφρό του με παλαιστικά κύματα 15 φορές, χωρίς περιμένοντας ότι δεν θα πάθει τον νεφρό καμία ζημιά. Α, υπάρχει λοιπόν ένας μικρός, ναι, απειροελάχιστος κίνδυνος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται υπερβολή και κατάχρηση μιας μεθόδου. Αν μια πέτρα δεν μπορεί να σπάσει με εξωσωματική λιθοτρύψεια, δεν μπορούμε να την επαναλάβουμε 10 φορές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αμέσως επόμενη μέθοδο, η οποία ενδείκνεται για τον άρρωστο. Και όχι να επιμένουμε σε κάτι, είτε επειδή μας βολεύει, είτε επειδή αυτό είναι διαθέσιμο. Άρα, η διαδερμική λιθοτριψία, το πρώτο και πολύ μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί. Η ανοιχτή επέμβαση δεν μπορεί να επαναληφθεί άπειρες φορές. Mm-hmm. Το ίδιο το νεφρό μπορείς να το χειρουργήσεις 2-3 φορές. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και δημιουργούνται μόνιμες βλάβες στους ιστούς. Mm-hmm. Και βέβαια, για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν τα κάνουμε απλά για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο. Τα κάνουμε για να διατηρήσουμε την νεφρική λειτουργία. Σκοπός όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι να μην χάσει ο άρρωστος τα νεφρά του. Πάμε λοιπόν, γιατρέ, να δούμε τώρα και επιγραμματικά, ανακεφαλαιώνοντας εκείνα τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής λιθοτριψίας. Το πρώτο λοιπόν είναι η αντιμετώπιση λίθων μεγαλύτερων των 2,5 εκατοστών και μάλιστα υψηλής σκληρότητας. Ακριβώς. Αυτή είναι η κυριότερη ένδειξη της επέμβασης. Η διαδερμική λιθοτριψία έχει αντικαταστήσει πλήρως την ανοιχτή επέμβαση για όλες αυτές τις πέτρες, προσφέροντας ποσοστά ελεύθερου λίθου μετά το χειρουργείο καλύτερα από την ανοιχτή επέμβαση. Κατάλληλη για παχύ σαρκάτωμα ή με σκελετική δυσμορφία, δεδομένου ότι προσφέρει και μικρή τομή, άρα έχουν και λιγότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο. Mm-hmm. Ακριβής στόχευση στο σημείο του λίθου, δηλαδή της πέτρας, υψηλή ασφάλεια χωρίς νεφρικές σουλές, πολύ βασικό αυτό, και τέλος ταυτόχρονη διάσπαση και αναρρόφηση του λίθου. Σκοπός της επέμβασης, τις περισσότερες φορές, ανάλογα με το σχεδιασμό, σκοπός της επέμβασης όμως, τις περισσότερες φορές είναι τελειώνοντας, ο άρρωστος να μην έχει πολυματική λυθίαση. Γιατρέ, μιλήσαμε και για τις τρεις μεθόδους. Το βασικό όμως είναι ο ασθενής ο οποίος θα έρθει σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό και θα τον εμπιστευτεί, να ξέρει ότι είναι σε καλά χέρια και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό για το οποίο πήγε εξ αρχής. Άρα λοιπόν, πώς επιλέγουμε τον γιατρό, πώς επιλέγουμε, αν επιλέγουμε εμείς βεβαίως σαν ασθενείς, την μέθοδο εκείνη την οποία θα εφαρμόσουμε για την λιθοτριψία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί ένας άρρωστος σωστά, και το σωστά έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, οπότε θα μείνω στον όρο σωστά, είναι να απευθυνθεί σε ένα κέντρο το οποίο έχει την εμπειρία, έχει όλον τον εξοπλισμό και μπορεί να του προσφέρει όλα αυτά που είπαμε ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος η οποία να είναι καλύτερη από τις άλλες. Θα πρέπει να είναι όλες διαθέσιμες και ανάλογα με τη θέση του λίθου, με το μέγεθος του λίθου και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε αρρώστου, από αυτές τις μεθόδους να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή, η οποία θα μας φέρει το αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή νοσηρότητα. Άρα λοιπόν, μεταξύ άλλων, πρέπει να γίνει η σωστή διάγνωση και έτσι να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Και σωστό σχεδιασμό της θεραπείας. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε ακριβώς για την λιθίαση του ουροπητικού και να μοιραστείτε βεβαίως και τις γνώσεις σας μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Η υπόσκλησή σας με τιμά και είναι πάνω τη χαρά μου να μιλάω για ένα αντικείμενο το οποίο πραγματικά το αγαπώ. Μουσική
Επειδή κάθε περίπτωση ασθενούς είναι μοναδική, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την αντιμετώπιση της πέτρας στο ουροπητικό είναι βασική. Εξωσωματική λιθοτριψία, ουρητηροσκόπηση και διαδερμική λιθοτριψία, ωστόσο, μπορούν να δώσουν τη χαρά της ζωής, χωρίς τους αφόρητους πόνους, πίσω στον ασθενή. Από εμάς, γεια σας!